Βάλε και ντομάτα, βάλε και λοκάνικο. Α, εσύ είσαι το ενισχυμένο παρολί. Ναι. Σε κατάλαβα. Απ' τη φωνή και το τετραόροφο. Με το σούπερ ενισχυμένο παρολί θα πάθεις Novibet. Γιατί τώρα αυξάνεις τα κέρδη σου έως 75% στα δελτία πολλαπλών επιλογών. Χαίρετε φίλες και φίλοι, το πρωτοπιστό της Ζωφρίας, ο διαγωνιστής για την Development 2 και οι Basket Case αντιμετωπίζουν τους Trail Lakers. Basket Case με ρεκόρ 3-3, 3 νίκες, 3 ήττες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα από τους Trail Lakers, οι οποίοι έχουν δώσει 7 αγώνες μέχρι στιγμής, έχουν κερδίσει τους 4, έχουν ιτηθεί στους 3. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες, Γκλιάτης Δημητριάδης, Κωνσταντίνος Κολιάκος, Μερτινιάν και κάποιον ξέχασα. Δεν έχω δει κι άλλο έναν από την Basket Case. Θα τον βρω. Είναι το 34 Χέλμης, είναι αυτός που συμπληρώνει την πεντάδα των γηπεδούχων. Από την άλλη έχουμε Βαρθαλίτη, Γκορίτσα, Γκούβα, Μαυρόπουλο και Τσουκνιδί στην πεντάδα των φιλοξενούμενων. Στην επίθεση τώρα οι γηπεδούχοι, καλή άμυνα από τον Γκούβα. Και πάλι στα χέρια του Γκορίτσα, όχι του Γκορίτσα, με σχολείο του Βαρθαλίτη, όχι στην γωνία. Παίρνει τώρα ο Γκουβάς, από κοντά θα έρθει το καλάθι από τον Τσουκνιδί, θα ανοίξει και το σκορ, το 0-2. Χέλμης, προσποιείται, αφήνει έξω. Μερτινιάν θα πάρει το τρίποντο. Μια αστοχή προσπάθεια. Αλλά φεύγει εκτός. Όχι, τελικά προλάβε. Ο παίκτης των Trail Lakers γύρισε πρόσωπο στο καλάθι ο Βαρθαλίτης. Και αυτός είναι που θα πετύχει το δεύτερο καλάθι για τους Trail Lakers. 0-4. Πέρασε ωραία η πάσα, ήρθε και το πρώτο καλάθι για τους γηπεδούχους. Είναι χειρός Κολιακού, ο Κωνσταντίνος Κολιακός είναι αυτός που θα πετύχει το πρώτο καλάθι για τους γηπεδούχους. Μόχ τώρα στην δική τους επίθεση. Κουβάς, πάσα έξω, Μαυρόπουλος, έχει γίνει φάουλ, από το play θα επαναφέρουν οι φιλοξενούμενοι. Ένα σου τριών πόντων. Άστοχο όμως από τον Γκορίτσα, ανανεώνει την επίθεση του Σιμόβ. Τσουκνιδής άφησε έξω, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Πρέπει να πάρει κάποιος την εκτέλεση, προλαβαίνει στο τσάκ, αλλά δεν είναι καθόλου καλή εκτέλεση από τον Γκορίτσα. Τώρα στην επίθεση γηπεδούχη με τον Γκλιατή. Κολιάκος. Χελμής, φινή δίπλα και πάλι στον Κλιατή. Με δυσκολία κρατάει ο Χελμής, περιτριγυρισμένος από μόνο φανέλες, υπάρχει και φάουλ. Το έχει κάνει το 28 Βαρθαλίτης, που ίσως αμέσως έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη από τον αντιπαλό του. Κολιάκος για 2. Δεν μπαίνει το καλάθι. Παραμένει το 2-4. Κουβάς. Μαυρόπουλος. Έπαιξε με τον Βαρθαλίτη.
Παγίδα από δύο βρήκε την πασίδια τον Τσουκνιδί. Ένα σουτ για δύο πόντους άστοχο από τον Μαυρόπουλο. Παραμένει στα χαμηλά το σκορ, 2-4, μόλις 6 πόντοι σε αυτά τα 4,5 λεπτά, τα σχεδόν 4,5 λεπτά που έχουμε παίξει. Μιλιατής θέλει να πλησιάσει την ρακέτα, υψώνει, δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι, έχει κερδίσει όμως το φάουλ. Εδώ τον στείλει στην γραμμή των Βολών. Ο Μαυρόπουλος είναι αυτός που έχει υποπέσει την παράβαση τώρα. Δεύτερη θα τη χάσει επίσης. Παραμένει το 2-4. Με ρίσκο η πάσα και χωρίς να πάει σε κάποιον στοχευμένα. Κατάσταση κατευθείαν εκτός μπάλα. Θα γίνει το λάθος συνέχεια με την επίθεση της Basket Case. Κέλμης γυρίζει, προσπαθεί να βρει λίγο χώρο. Ο ίδιος προσπαθεί να διεκδικήσει τώρα, θα μαζέψει την μπαλά, βρήκε και την πάσα στην συνέχεια στον Γκλιάτη. Μια δευτερόλεπτα για την επίθεση. Προσποιήθηκε αλλά έκανε βήματα στην συνέχεια ο Μερτινιάν. Λάθος τώρα και για τους γηπεδούχους. Έγινε επαναφορά Γκούβας. Γορίτσας. Λάθος πάσα, αλλά έχει βρει παίχτης των γηπεδούχων, νομίζω ο Γλιάτης. Έχουμε και αλλαγή για την μπασκετική, ο Μπογιατζής παίρνει την θέση του Χέλμη. Μαρθαλίτης έχει δύο πάνω του. Μπάλα στον Γκούβα, όχι στον Γκορίτσα. Το πλάι σηκώνεται για δύο, δεν μπαίνει το καλάθι. Τελευταίος βρήκε την μπάλα ο Γκορίτσας. Κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Γλιατής 4 και 20 τώρα στο χρονόμετρο για να αφήσουμε πίσω μας την πρώτη περίοδο. Στο 2-4 υπενθυμίζω το σκορ. Ο Λιάκος από μακριά δεν στάθηκε τυχερός, αλλά έχει γίνει επιθετικό φάουλ εκεί στο rebound από τον Δημητριάδη. Κούβας. Γκορίτσας και τώρα μπάλα πάει στα αριστερά στον Γκούβα. Μαρθαλίτης, 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Παίζει με πλάτη, φύγει έξω. Έχει πάρει το φάουλ τελικά από τον Κολιάκο. Μαρθαλίτης αφήνει δίπλα του, Γκορίτσας δεν θα τελειώσει καλά την φάση, έχει επαφή, σας το έχισε. Παραμένει έτσι και τώρα το 2-4. Μπογιατζής. Δημητριάδης πατάει γερά, ο ίδιος ακολούθησε την φάση και θα σκοράρει με τη δεύτερη ευκαιρία για να ισοφαρίσει. Πρώτο καλαθκί για τον Δημητριάδη, 4-4. Μαρθαλίτης πήρε την baseline, έφυσε έξω. Μαυρόπουλος ύψωσε ωραία, μπήκε και βγήκε η μπάλα. Φνιδιάστηκε και ο Μαρθαλίτης. Προσπαθούν να συγκρατήσουν οι γηπεδούχοι. Θα βγουν κερδισμένοι τελικά οι Trailblazers. Μαυρόπουλος κρατάει την επίθεση στην ομάδα του. Μαρθαλίτης βλέπει τις επιλογές του. Ζητάει κάποια κίνηση, μπάλα στην γωνία για να πάρει το τρίποντο. Ο Μαυρόπουλος δεν είναι καλό το shoot. Παραμένει το ισόπαλο σκορ. Γκλιάτης. Κολιάκος, Σολομόναχος, σκοράρι για το 6-4. Γκούβας. Γκορίτσας του δώσε και πάλι για να πάει η μπάλα στον Μαυρόπουλο. Έχει βάλει τον αντίπαλο του στην πλάτη του ο
Βαρθαλίτης, πάσα και πάλι στην περιφέρεια, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, κλείστηκε από 2. Ο Μαυρόπουλος, η μπάλα κυλάει προς τα έξω και έτσι ολοκληρώνεται και η επίθεση των ΜΟΒ. Έγινε και η αλλαγή για την Basket Case, ο Μαλακής είναι αυτός που πέρασε στο παιχνίδι. Στην επαναφορά τώρα ο Βιλιατής, στον Μπογιατζή. Ένα σούτ από την γωνία, όχι καλό, από τον Γιώργο Κολιακό. Το προβάδισμα ωστόσο παραμένει στους γηπεδούχους, 6-4 υπενθυμίζω, 1-32 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Βαρθαλίτης, κούβας κοντά του. Αυτό θα σηκώθει για 2, δεν έρχεται η σοφάριση. Μάζεψαν οι γηπεδούχοι με τον Κλιάτη τώρα να περνάει το κέντρο. Και ο Ψαράκης στο μάτς για τους γηπεδούχους. Αστοχό το σουτ από τον Κλιάτη, νέα ευκαιρία. Υπάρχει φάουλ επάνω στον Γιώργο Κολιάκο. Ο Γκορίτσας είναι αυτός που το έχει κάνει. Είναι και το τρίτο ομαδικό. Και για τους φιλοξενούμενους, 3 έχουν και οι γηπεδούχοι. Μέσα η πρώτη. Θα βάλει και την δεύτερη ο Γιώργος Κολιάκος με τον double score 8-4. Ενώ πάμε και σε μια διακοπή για time out. Τελευταίο λεπτό τώρα στην πρώτη περίοδο. Έχει και το καλάθι με τους MOV 8-6 μετά από ώρα βρίσκουν στόχο οι φιλοξενούμενοι. Έμεινε μόνος του με μια καλή εκτέλεση. Μαυρόπουλος πήρε την πάσα αλλά έχει προηγηθεί το φάουλ νωρίτερα πάνω στον Κουβά. Από τον Βιλιάτη έχει γίνει. Τρία δευτερόλεπτα όλα στην διάθεση των Trail Lakers. Μαυρόπουλος. Κορίτσας στα 9, ξεκινάει την προσπάθεια, έπασα έξω, ο Μαυρόπουλος έχει μείνει ολομόναχος, βρέθηκε το αμαρκάριστο σουτ, δεν έρχεται το καλάθι, 2 δευτερόλεπτα ακόμα, Γκλιάτης πίσω από το κέντρο, δεν καταφέρνει κάτι. Φινάλε λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 8-6. Μπήκαμε μόλις και στην δεύτερη περίοδο. Στο 8-6 βρίσκεται το σκορ στους γηπεδούχοι. Και το πιο παραγωγικό δεκαλεπτό των δύο ομάδων. Βαρθαλίτης. Και ο Κούβας. Βαρθαλίτης έφτασε στο 0 το χρονόμετρο. Χωρίς να πάνε σε κάποια εκτέλεση φιλοξενούμενη, τους έμεινε μπάλα στα χέρια. Συνέχεια τώρα με τον Μπογιατζή. Μαλακής. Ψαράκης έκανε μια πολύ δύσκολη πάσα. Δυσκολεύτηκε αρκετά ο Μπογιατζής να την υποδεχτεί. Λάθος λοιπόν και από την πλευρά της Basket Case. Βαμπούλης στο μάτς για πρώτη φορά για τους Trail Lakers. Να ζητεί κάποια επιλογή. Αλλά στο πλάι στον Τσουκνιδί.
άστοχη προσπάθεια. Χολιάκος. Χέλμης άφησε στον Μπογιατζή, έκανε την κίνηση ο Κολιάκος για να βρεθεί στα δεξιά και πάλι ο Μπογιατζής. Στα 5 δευτερόλεπτα το χρονόμετρο, αστοχή από μακριά ο Μπογιατζής, μαζεύει ψηλότερο ο Βαρθαλίτης και αφήνει στον Γκούβα. Καλή άμυνα από τον Χέλμη. Δεν προλαβαίνω όμως, πριν η μπάλα πέρασε εκτός. Πόσα δευτερόλεπτα. Απομένει για τους Trail Lakers, 24 δευτερόλεπτα τελικά. Συνεχεία με Βαβούλη και τώρα βάλα στον Γκούβα. Κλεισμένος, θα κάνει το λάθος. Ο Γιατζής φεύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά, επέστρεψε όμως άμεσα η άμυνα των Trail Lakers. Χέλμης βρίσκει την ευκαιρία για ένα τρίποντο, δεν είναι καλό το σουτ. Δεν αλλάζει το 8-6, δεν έχουμε ακόμα κάποιο καλάθι σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά της δεύτερης περίοδου. Ωραία, γυρίζει το κορμί του. Βαρθαλίτης, ψάχνει κάποια επιλογή. Έχει ξεκινήσει όμως την κίνηση του Γκούβα, σύπασα του Βαρθαλίτη, θα κατέληξει κατευθείαν εκτός. Ακόμα ένα λάθος από τα πολλά που έχουν γίνει μέχρι στιγμή στη δεύτερη περίοδο. Από το ύψος της βολής, άστοχο όμως από τον Τσικνιδί. Δεν αλλάζει ούτε τώρα το 8-6. Χέλμης. Πάσα και πάλι έξω ο Χέλμης, κρατάει στην Κολιάκος, είναι με συγχωρείτε, ο οποίος το σκέφτηκε να το πάρει το σουτ, το έκανε και δικαιώθηκε τελικά για την επιλογή του 11-6. Αμέσως ο Κωνσταντίνος Κολιάκος με την επιστροφή του στο μάτς κάνει αισθητή την παρουσία του για το συν 5 πλέον των γηπεδούχων. Γκούβας, Βαβούλης από κοντά δεν μπορεί να απαντήσει με αυτό το δίποντο. Πολιάτης σκέφτηκε να πάει σε μια μακρινή πάσα, δεν ρισκάρε. Δημητριάδης. Ο Γιώργος Κολιάκος. Μάζεψαν οι Μοβ. Που βαστέλνει να φύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Έχει γίνει φαουλ από τον Χέλμη. Αλλαγές τώρα και για τις δύο ομάδες. Από τη μία ο Μερτινιάν και από την άλλη έχουμε δύο αλλαγές. Ο ένας είναι ο Γκορίτσας και ο άλλος είναι ο Μαυρόπουλος. Μαβούλης. Γκορίτσας. Κουβάζει για δύο, έβαινε το καλάθι. Μπάλα πέρασε εκτός μετά από την παρέμβαση του παίκτων Trail Lakers, οι οποίοι παραμένουν άποντοι στην δεύτερη περίοδο, στην οποία έχουμε διανύσει ήδη 4,5 λεπτά, κάτι παραπάνω βασικά από 4,5 λεπτά. Μπογιατζής. Πολιάκος άφησε στον Δημητριάδη και πάλι μπάλα στην περιφέρεια. Απλώς πειράζει κανονικά το χέρι του. Ο Φλωρόπουλος έκανε το φάουλ. Είναι το πρώτο ομαδικό και για τους Trail Lakers. Ο Γιατζής. Ενώ έπεσε βρήκε την πάσα για τον Δημητριάδη, θα την κάνει, ας είστε κοινός. 13-6. Δεν ξέρω αν ήταν, αν πήγαινε για σούτ ή για πάσα ο Γιατζής, όπως και να έχει, ασίστ βγήκε. Φάουλ τώρα από τον Κολιάκο, φάουλ νούμερο 2 για την Basket Case.
Ένα δίποντο, τώρα έρχεται η λύση μετά από πολλή ώρα. Από τα χέρια του Γκόριτσα, 13-8. Μετά από 5,5 λεπτά παιχνιδιού σκοράζουν στην δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι. Χρειάστηκε να παρέμβει ο Γκόριτσας, ο οποίος τώρα κατεβάζει. Κουβαλάει για την μπάλα, πάει και σε μια ατομική προσπάθεια, κρίμα. Τα χάλασε εκεί στο τελείωμα, αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο καλάθι. Ο Γιατζής. Κρατάει, κάνει τις τρίπλες μπροστά από τον Γκόριτσα. Αφήνει ωραίο στον Δημητριάδη. Έχει κολλήσει κάπως όμως η επίθεση της Basket Case, 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Έτσι αναγκάζεται από πολύ μακριά να εκτελέσει ο Κολιάκος, βρίσκει μόνο στο ταμπλό η μπάλα. Βαγκούλης. Θέλει να πάει για αυτός σε μια δική του ατομική προσπάθεια, υπάρχει φάουλ. Από τον... από τον Δημητριάδη, αν πρόλαβα να δω καλά. Ενώ ο Γκλιάτης επέστρεψε στο παρκέ. Έξω πρώτη βόλη του Βαβούλη. Κάνει και την δεύτερη, βιάστηκαν να μπουν στο ζωγραφιστό, η μπάλα περνάει κατευθείαν στα χέρια της... όχι. Πρέπει να έχει γίνει φάουλ από ό,τι προλάβα να δω. Από τον Μαυρόπουλο. Γκλιάτης. Συνεργάστηκε ωραία με τον Δημητριάδη, αυτός κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Αλλά γρήγορα στα χέρια του Γκόριτσα, πάει με αποφασιστικότητα προς τα μέσα. Δημητριάδης αφήνει τώρα στον Μερτινιάν. Γκλιάτης πάει προς τα μέσα, σκουδέ, θα σκοραρούτε αυτός. Και θα γίνει και το φάουλ στην συνέχεια πάνω στον Γκόριτσα. Αυτή η άμυνα από τους γηπεδούχους Μπιλιάτης. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Και έχουμε βολές. Να πάμε και σε μια διακοπή για time out. Επιστροφή μετά το time out. Στην μια γραμμή των βολών ο Μπιλιάτης. Βρίσκεται ευστοχή ήδη στην πρώτη, 14-8. Μέσα και η δεύτερη, 15-8. Μαυρόπουλος. Γκούβας έχει κοντά του και τον Βαβούλη. Φαίνει στον Γκόριτσα, θα πάρει ένα μακρινό σουτ εκείνος. Μάχη στον αέρα, Βαβούλης δεν μπορεί να μαζέψει. Γυρίζει γρήγορα πίσω να πιέσει τον Γκλιάτη. Είναι ξεχασμένος εκεί ο Γιώργος Κολιάκος, συνεργάζεται άψογα με τον Κωνσταντίνο και έρχεται έτσι το καλάθι. Συνειδιάστηκε εδώ η άμυνα των ΜΟΒ. Και έτσι λοιπόν διαφορά ανεβαίνει στους 9, 17-8. Γκόριτσας σε ένα νέο δικό του σούτ από μακριά. Ήρθε και το rebound, βρέθηκε στο παρκή ο Ψαράκης, δεν υπήρξε κάποιο σφύριγμα. Κολιάκος θέλει να παίξει γρήγορα, εκεί δεν βρίσκεται κανένας όμως. Και έτσι κάνει ένα δωράκι στους Trail Lakers. Βαβούλης. Μαυρόπουλος, αστοχή από κοντά. Ψαράκης μαζεύει, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό πριν το ημίχρονο. Μαρτινιάν. Δεύτηκε και έδωσε την πάσα στον Βαβούλη, τον πέρασε για συμπαίκτη. Το 33.
Έχουμε και βολές, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά της Μπασχετιές, για την οποία επιστρέφει ο Δημητριάδης. Κάνει και την δεύτερη. Ανανέωσε ωστόσο ο Μαυρόπουλος. Και έχουμε φάουλο από τον Γιώργο Κολιάκο στην εξέλιξη της φάσης. Σειρά του Μαυρόπουλου τώρα να πάρει θέση στην γραμμή. Σε πρώτη. 17-9. Και 17-10 τώρα, μετά για τη δεύτερη εστοχή από τον Αλαφαστός ο Μαυρόπουλος. Ρίχνει τη διαφορά στους 7. Τελευταία 47 δευτερόλεπτα τώρα για να πάμε στο ημίχρονο. Γκλιάτης με την Νιάν και τώρα Γιώργος Κολιάκος από μακριά, έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη. Παβούλης έχει στην άλλη πλευρά, τελειώνει μόνο στη φάση, δεν καταφέρει όμως να σκοράρει, κρατούν ωστόσο οι Trail Lakers. Στη γωνία Κούβας. Παβούλης, ένα δευτερόλεπτο, θα σημαδέψει σωστά στη λήξη του χρόνου. 17-12. Επίθεση 9 δευτερόλεπτα τώρα για την Basket Case. Ο Λιάκος πάει σε μια γρήγορη επιλογή. 3 δευτερόλεπτα έτσι τώρα για τους Μοβ. Καβούλης πρέπει να πετάξει την μπάλα, δεν προλαβαίνει. Φινάλ λοιπόν και στη δεύτερη περίοδο, 17-12 το σκορ. Ξεκίνησε και η τρίτη περίοδος εδώ στο κλειστό της Ζωφίας, με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 17-12. Φιλοξενούμενοι καταφέραν να μαζέψουν κάπως την διαφορά στο τέλος της δεύτερης περίοδου, και τώρα μόλις 5 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες, οι οποίες επιθετικά δεν έχουν πιάσει και πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης. Ο Χέλμης εδώ θα προσθέσει 2 πόντους για το 19-12. Βαβούλης, Κουβάς και τώρα Γκόριτσας. Μπορεί να καταλήξει τελικά στα χέρια του Μαυρόπουλου. Σου τριών πόντων από τον Βαβούλη, όχι καλό. Και τώρα Γκλιάτης. Κρατάει ο Μερτινιάν. Δεν βιάζεται. Και αφήνει δίπλα του στον Χέλμη. Τώρα θα πάρει το τρίποντο ο Μερτινιάν, δεν βρίσκει στόχο. Ο ίδιος προσπάθησε να συγκρατήσει την μπάλα εντός ορίων. Τελικά πάτησε εκτός. Μπάλα είναι για τους Trail Lakers. Μένει ψηλά να πιέσει τώρα. Μαυρόπουλος. Μαυρόπουλος σηκώνεται για δύο από μέση απόσταση. Σκοράρει για το 19-14. Διαφορά και πάλι στους 5. Γκλιάτης. Ωραία, βρήκε τον Κολιάκο. Αυτός θα κάνει τη δουλειά. Για το 21-14 όλα τα λεφτά ήταν η δημιουργία από τον Γκλιάτη. Ποιος είδε που βρισκόταν ο συμπαίκτης του. Του δώσε ακριβώς την πάσα εκεί που χρειαζόταν. Για το 21-14. Βούλης γυρίζει πάρα στην περιφέρεια για να πάει στον Κούβα, ο οποίος θα εκτελέσει από το πλάι. Μάζεψε ο Κολιάκος. Πήγε και την πάσα για τον Χέλμη. Μερτινιάν με τον Γκορίτσα μπροστά του, τώρα αλλάζει το μαρκάρισμα και βγαίνει ο Κούβας. Βλέπει το ρολόι ο Γκλιάτης, έχουν 8 δευτερόλεπτα ακόμα οι γηπεδούχοι.
Θα πάρει έτσι το τρίποντο Μερτινιάν, επιθετικό rebound από τον Κολιάκο. Ψάχνει κάποια επιλογή, κλεισμένος από δύο, θα χάσει τελικά από τον Μαυρόπουλο. Μπούβας. Μαβούλης θα παθάρει σε αντίπαλο. Στελμής. Ωραία, έσκασε την πάσα για τον Κολιάκο, γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, σηκώνεται, αστοχή. Θα καθαρίσουν τελικά το rebound τη Μοβ. Του βασπέζει γρήγορα για τον Μαβούλη. Τους πάει με φορά προς τα μέσα και αποφασιστικά θα γράψει το 21-16. Γλιάτης. Κελμής. Δημητριάδης, πήγε και δεύτερος παίκτης πάνω του. Έγινε το φάουλ τελικά από τον Βαρθαλίτη. Ενώ ο Κολιάκος θα πέρασε εκτός, ο Κωνσταντίνος για να μπει στη θέση του ο Γιώργος. Κολιάκος μας το πω το τρίποντο. Βαρθαλίτης παραδέχεται και ο ίδιος ότι εκείνος ακούμπησε τελευταίος. Τριάδη χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Παραμένει το 21-16. Κούβας τώρα για τους Μοβ. Κορίτσας έμεινε αμαρκάριστος για να αξιοποιήσει την ευκαιρία του. Καθάρισε ο Δημητριάδης στο rebound και αφήνει στον Μερτινιάν. Χελμής. Γκλιάτης πάσα στην αδύνατη πλευρά. Τυροχέλμης, παρά την παρέμβαση του Μαυρόπουλου. 3 δευτερόλεπτα, θα πρέπει κάποιος να εκτελέσει, ο Γλιάτης θα το κάνει. Μαυρόπουλος ανεβάζει ταχύτητα, το σταματικό με τη φορά εκεί ο Δημητριάδης με το φάουλ. Και επιστρέφει ο Μπογιατζής τώρα, για την basket case. Μαβούλης. Παίζει με πλάτη ο Βαρθαλίτης, προσπαθεί να φτιάξει χώρο για τον εαυτό του, ο Δημητριάδης θα κάνει ακόμα ένα φάουλ. Και έχουμε βόλες κιόλας, είναι το τέταρτο φάουλ του Δημητριάδη όπως μπορούσα να ακούσω. Γι' αυτό που ήρθε γρήγορα. Θα μπει στη θέση του Ψαράκης. Έτσι όπως την πρώτη ο Βαρθαλίτης, 21-17. Τελείωσε το χαλκιά την δεύτερη, 21-18, μόλις ένα τρίποντο τώρα χωρίζει τις δύο ομάδες. Γλιάτης. Μαλάκης, έδωσε και πάλι στον Γλιάτη. Παίρνει την baseline ο Βογιατζής, βρήκε την πάσα για τον Ψαράκη, δεν θα μπει η μπάλα στο καλάθι. Κοιτάει αλλαγή, ο Ψαράκης δεν έχει να χτυπήσει. Μαυρόπουλος πάει γρήγορα, έχει απλώσει όμως αντικανονικά το χέρι του. Και θα κάνει το επιθετικό φάουλ. Ψαράκης βγήκε. Κρατεί εκεί το στήθος του. Στο πλάι λίγο, πάνω στο κέντρο. Μάλλον θα δέχτηκε κάποιο χτύπημα. Βογιατζής. Μπάλα καταλήγει στον Μερτινιάν. Παίρνει το τρίποντο, βρίσκει σίδερο. Ο Βαρθαλίτης θα πάρει το φάουλ από τον Μαλάκη αυτή τη φορά. Είναι το τέταρτο, νομίζω. Το τρίτο είναι τελικά, 3-2 είναι τα ομαδικά.
Μαβούλης στον Κούβα. Μαυρόπουλος με τον Μερτινιάν μπροστά του, άφησε λίγο χώρο αντιπαλός του. Τέλεσε αλλά στο χαβ, Μαβούλης μάζεψε. Και πάλι μπαλά στα χέρια του Μαυρόπουλου. Μαβούλης ύψωσε. Πάσα έξω. Θα πάρει το σου τώρα ο Γκορίτσας. Ούτε τώρα θα βρουν στο χώμα σου τρε Lakers. Αλλά νεώνουν ξανά, συνεχόμενα τελευταία rebound. Με το ένα χέρι τώρα ο Μαυρόπουλος συνεχίζει, επιμένει, θα δικαιωθεί τελικά. 21-20. Ανανέωσαν πάρα πολλές επιθέσεις οι τρε Lakers, πήραν δεύτερες μπάλες. Και ο Μαυρόπουλος τελικά μπορεί να ισοφαρίσει κιόλας αν ευστοχίσει και στην βολή. Και θα το κάνει κιόλας, 21-21. Κολιάκος. Μερτινιάν στο κέντρο. 7 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Ζήτησε ο Δημητριάδης, γύρισε ωραία. Το κορμί του τον έχασε εκεί ο παίκτης των Τρε Λέικερς, δεν μπορούσε να τον περιορίσει. 23-21 και έχει πάρει και το φάουλ επίσης ο ψηλός. Βάζει για την βολή. 24-21 με αυτό το έμεσο τρίποντο του Δημητριάδη. Ποιος αμέσως με το που επέστρεψε από τον πάγκο έδωσε τη λύση στην Basket Case. Μαρθαλίτης είναι έξω. Μαυρόπουλος. Ωραία, βρήκε την πάσα για τον Γκορίτσα. 24-23. Ο Γιατζής. Έγινε το λάθος. Κατοχή για τους Τρε Λέικερς. Κούβας. Πάλι βάλε στα δικά του χέρια. Βαβούλης. Έκανε την κίνηση ο Γκορίτσας, βγήκε στην γωνία. Μαυρόπουλος. Έχει κοντά τον Βαβούλη, διαθέσιμο για πάσα. Επιλέγει τον Κούβα. Μπάλα είναι για την Basket Case, τελευταίο βρήκε ο Βαχαλίτης. Στο δικό του σώμα βρήκε πρώτα η μπάλα και μετά πέρασε εκτός. 24-23 το σκορ, 2-10. Και να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδος. Τρίτη περίοδο, έχει περίοδος. Από τη γωνία τώρα ο Μαλάκης, η μπάλα πέρασε και πίσω από το ταμπλό. Δεν θα καταφέρει να βρει αυτούς τους τρεις πόντους. Γιατί λοιπόν έχουν ακόμα μια ευκαιρία οι Τρε Λέικερς ώστε να πάρουν το προβάδισμα. Βαβούλης, πολύ ωραία άφησε στον Μαρθαλίτη και αυτός με τη σειρά του στην γωνία και όπου περιμένει στημένος ο Μαυρόπουλος για να πετύχει το καλάθι. 24-26, ο Μαυρόπουλος έχει τελεί από μακριά τώρα. Το προβάδισμα είναι πλέον στα χέρια των Τρε Λέικερς. Θέλει να απαντήσει, θα το κάνει. Άμεση απάντηση, διαχειρός Μπουγιατζή. Μαβούλης. Τώρα θα έρθει και το τρίποντο. Ήταν για δύο νωρίτερα το σουτ. 24-25 ήταν, έγινε 27-25 και τώρα 27-28. Μπάλα πέρασε εκτός. Κούβας. Μισό λεπτό ακόμα. Μαβούλης. Έχει κάνει βήματα. Thank you.
δευτερόλεπτα. Θα μείνει ένα δευτερόλεπτο περίπου πριν από το τέλος. 20 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των γηπεδούχων. Υπάρχει φάουλ από τον Βαβουλή. Είχαν να δώσουν ένα φάουλ οι Trailblazers, το ξόδεψαν τώρα. Από 4 ομαδικά πλέον και οι δύο ομάδες. Μερτινιάν παίρνει και εκτελεί αμέσως στο σίδερο η μπάλα, 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Μαυρόπουλος θα προλάβει να εκτελέσει αλλά άστοχα και έτσι ολοκληρώνεται. Και το τρίτο δεκάλεπτο, 27-28 το σκορ. Ξεκίνησε να μετρά αντίστοιχα και το τέταρτο δεκάλεπτο εδώ στο κλειστό της Ζωφριάς. Το μάτς παραμένει ντέρμπι με τους Trailblazers πλέον να έχουν περάσει στην θέση του οδηγού. 27-28 δείχνει τώρα το σκορ. Μένει να δούμε τι άλλο θα δούμε σε αυτά τα τελευταία 10 λεπτά. Με το μάτς να παραμένει ανοιχτό. Ο Βαβούλης εδώ αστέξει στην προσπάθεια του. Κολιάτος αφήνει τώρα στον Πηλιάτη. Ο Γιατζής Χέλμης και πάλι θα του δώσει. Πάσα έξω, περιμένει στη γωνία ο Κολιάκος, δεν έφτασε ποτέ η μπάλα σε εκείνον καθώς παρενέβη ο Μαυρόπουλος. Θέλει να φύγει γρήγορα στην επίθεση, καλή άμυνα από τον Πουγιατζή. Δεν επέτρεψε να βγει αυτός ο φυγιασμός και αφήνει τώρα τους Trailblazers με 20 δευτερόλεπτα. Μαβούλης. Ο Μαυρόπουλος. Στην κορυφή ζυγίζει το σούτ, το παίρνει αλλά στοχεί. Τσουκνιδής αφήνει στο πλάι. Γουβάς στα 7 δευτερόλεπτα και πάλι Μαυρόπουλος. Θα λιωθεί η προσπάθεια του αλλά έχει γίνει φάουλο από τον Πογιατζή. Όπως λέει η συγκεκριμένη ο ρέφερη, έχει βρει και λίγο κεφάλι και ο Πογιατζή στην προσπάθεια του να κόψει τον αντίπαλό του ψηλά. Και η δεύτερη δεν αλλάζει 27-28. Χέλμης. Δημητριαδής. Γύρισε ωραία με το δεξί, δεν πήγε μπάλα στο καλάθι. Χέλμης είναι εκεί για να μαζέψει το επιθετικό rebound. Αφήνει στον Πηλιάτη, αυτός με τη σειρά του προσπάθησε να παίξει και πάλι με τον Δημητριάδη. Δεν το επέτρεψε αυτό η άμυνα των Trailblazers. Φάουλ τώρα από τον Πηλιάτη αυτή τη φορά. Το τρίτο προσωπικό κιόλας του Γκλιάτη, δεύτερο ομαδικό για την Basket Case. Βαβούλης. Πάσα κατέληξη στιγμένη στα χέρια του Γκλιάτη. Είναι 3-3. Γκλιάτης προσπάθησε να πάει μόνος του, περιτριγυρισμένος από τρεις αντιπάλους. Υπάρχει φάουλ τελικά από τον από το 29, από τον Φλωρόπουλο. Έτρεξε, δεν έπιασε την μπάλα και τελικά η επαναφορά θα γίνει από την baseline. Ο Βαβούλης είναι αυτός που θα επαναφέρει. Κούβας. Ο Βαβούλης με ρίσκο η πάσα του
προσπάθησε να κλέψει ο Μπογιατζής, δεν ολοκληρώθηκε όμως ποτέ το κλέψιμο. Ο Τσουκνιδής όπως θα βρει στην παίκτη αλλά έχει φτάσει το 0. Το χρονόμετρο της επίθεσης ολοκληρώνεται έτσι την επίθεση χωρίς κάτι καλό με τους The Lakers. Συνέχεια με Μπογιατζή. Είναι ο φαουλ τώρα από τον Φλωρόπουλο. Είναι το τρίτο δικό του επίσης. Χέλμης. Κλεισμένος ο Βλιάτης, αφήνει και πάλι στον Χέλμη. Μέσα στην γωνία από Γιατζής, θα το τολμήσει, βρίσκει σίδερο. Κούβας. Αφήνει στον Βαβούλη, ζητάει στην γωνία ο Μαυρόπουλος, σε αυτόν θα πάει μπάλα για να εκτελέσει από εκεί και να το βάλει κιόλας. Αυτό είναι και το πρώτο καλάθι που βλέπουμε στην τέταρτη περίοδο. Μαυρόπουλος σημαδεύει σωστά. 27-30. Ο Γιατζής, Δημητριάδης, παγίδα από δύο. Από τα δικά του χέρια η μπαλά θα περάσει εκτός έδειας του τόπο εδώ η πίεση. Έχουμε και διακοπή για time out. Επιστρέψαμε στην δράση. 27-30 το σκορ. Με τον Μαυρόπουλο να πετύχει νωρίτερα το πρώτο καλάθι που έχουμε δει μέχρι στιγμής στην τέταρτη περίοδο. Με θυμίζω. Τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 27-28-27-30 τώρα το σκορ. Φτάνει εκτός το γήπεδο για τον Χέλμη και αυτός θα μειώσει σε 29-30. 2-2 λοιπόν το επιμέρους σκορ μετά από 4 λεπτά που έχουν περάσει στην τέταρτη περίοδο. Κάτι λιγότερο από 6 λεπτά λοιπόν για το φινάλε. Δεν ήταν καθόλου καλή εκτέλεση εδώ από τον Φλωρόπουλο. Μερτινιάν. Κολιάκος. Γκλιατής. Άφησε τώρα στον Μερτινιάν. Στην μεσιά του στον Χέλμη. Έχει πατήσει η γραμμή όμως εκείνος. Μαυρόπουλος τώρα αναλαμβάνει να κατεβάσει. Πήγε στα δεξιά, βλέπει τις κινήσεις, αφήνει στον Τσουκνιδή. Και πάλι Μαυρόπουλος κάνει τις σταυρωτές. Σηκώνεται τελικά για δύο μετά από τρίπλα. Το rebound θα έρθει για την basket case. Θα πάρουν και φάουλ κιόλας οι γηπεδούχοι. Και έχει κάνει το 29 Φλωρόπουλος. Πρέπει να είναι το τέταρτο δικό του. Και θα περάσει εκτός τώρα για να πάρει την θέση του Γκορίτσας. Γκλιάτης. Πυροκολιάκος. Σηκώθηκε για τρεις. Το έβαλε σε καλύτερη θέση για να μαζέψει ο Τσουκνιδής. Και τώρα Μαυρόπουλος σηκώνεται από κοντά, θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Πήγε εκεί να παίξει κάτι παιχνικά και μπήκε τελικά στο καλάθι για το 29-32. Μερτινιάν παίρνει χέρι με χέρι. Και τώρα Κολιάκος. Κυλιάτη στα 7 δευτερόλεπτα. Έχει γίνει επιθετικό φάουλ από τον Δημητριάδη, ποιος φτάνει πλέον και τα 5 προσωπικά φάουλ και περνάει εκτός στη θέση του ο Μαλάκης. Προσπαθεί να παίξει με πλάτη ο Τσουκνιδής, Γκούβας. Μπαλά στην περιφέρεια, προλαβαίνει για να μαζέψει ο Μαυρόπουλος. Μαβούλης
Ξεφεύγει από την πίεση, σηκώνεται για δύο, κάνει airball. Γιάτης πιέζεται από τον Βαβούλη, θα του κάνει τελικά το φάουλο που έχει στον Τρε Lakers. Έχουμε και μια διακοπή για time out. Επανέφεραν οι γηπεδούχοι. Μερτινιάν άφησε στο πλάι στον Κολιάκο. Έχει τον Βαβούλη μπροστά του. Μαλάκης τώρα με 10 δευτερόλεπτα διαθέσιμα για την επίθεση. Μερτινιάν από μακριά, δεν μπαίνει το καλάθι. Βαβούλης. Και τώρα Μαυρόπουλος. 3-23 για το τέλος. 29-32 υπενθυμίζω το σκορ. Μαρθαλίτης τρέχει για την πάσα στην περιφέρεια. Καλές προϋποθέσεις για το σουτ του Γκορίτσα, ο οποίος αστόχησε. Άφησαν και οι δύο την μπάλα να περάσει εκτός. Τελικά η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Βλιάτης. Μερτινιάν. Βλιάτης θα το επιχειρήσει από μακριά. Το βάζει. 32 όλα. Σε απόλυτη ισορροπία πλέον. Ο Θαλίτης κλείνεται από δύο. Κερδίζει το φάουλ από τον Μαλακή. Από τέσσερα τα ομαδικά πλέον. Έτσι κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα φέρνει βολές και για τις δύο ομάδες. Μαυρόπουλος. Δίτσε και πήρε ο Βαρθαλίτης. Ολομόναχος ο Γκορίτσας. Δεν μπορεί να βρει στόχο. Ο Μαλάκης αφήνει τώρα στον Μερτινιάν. Να δούμε αν θα μπορέσουν να περάσουν και πάλι μπροστά οι γηπεδούχοι. Μερτινιάν στον Χέλμη. Πάλι Μερτινιάν. Γιάτης από πιο μακριά τώρα. Αυτή τη φορά βρίσκει σίδερο, μάχη στον αέρα. Δεν προλάβε ο Μαβούλης. Η κατοχή είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. Νέα 14 επίθεση έτσι. Μερτινιάν κατευθείαν, χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα. Μαρθαλίτης στο rebound και τώρα ο Κούβας κατεβάζει. Μαβούλης, 1-50 στο χρονόμετρο. Μαυρόπουλος ζητάει ο Βαρθαλίτης, έχουμε 3 δευτερόλεπτα, δεν μετράει έτσι και το καλάθι που μπήκε στην συνέχεια. Μερτινιάν. Θα περάσει η πάσα. Είναι εκεί για να την σταματήσει. Βρίσκει και την πάσα όμως αυτό για τον Γκούβα. Με το δεξί λέει up, βάζει μπροστά τους φιλοξενούμενους. 32-34. Και καλή άμυνα από τον Βαβούλη και assist στην συνέχεια. Μερτινιάν. Μαλάκης. Βλιάτης βλέπει τι επιλογές έχει στα 8 δευτερόλεπτα. Μερτινιάν είναι στην γωνία. Κολιάκος κλεισμένος, θα σηκωθεί για δύο αστοχή και με ένα άγγιγμα ο Μαυρόπουλος στέλνει την μπάλα στα χέρια του Βαρθαλίτη. Τελευταία 57 δευτερόλεπτα. Τα πάντα ανοιχτά, ένα μικρό προβάδισμα, δύο πόντων πλέον για τους φιλοξενούμενους. Βαρθαλίτης. Να πετύχουν κάποιο καλάθι εδώ οι Τρελέικερς, θα έχουν πάρει ένα καλό προβάδισμα. Ένα μαξιλαράκι ασφαλές, έχουμε 3 δευτερόλεπτα όμως. Δεν μετράει ό,τι έγινε στην εξέλιξη της φάσης από τον Βαρθαλίτη. Πάμε σε ένα time out. Από μπροστά θα γίνει η επαναφορά της Basket Case, η οποία ψάχνει απεγνωσμένα τώρα το καλάθι. 37 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 32-34 το σκορ. Βλιάτης. Γίνει φάουλ από τον Μαρθαλίτη. Θα θυμίζω η
Είναι στο bonus και οι δύο ομάδες. Έτσι ο Γκλιάτης τώρα είναι στην γραμμή. Να δούμε αν θα είναι ψύχρεμος. Χάνει την πρώτη. Παραμένει το 32-34. Έχει ακόμη μια προσπάθεια. Θα βάλει την δεύτερη. 33-34. Και μένουν ψηλά για να πιέσουν οι γεπεδούχοι. Με σφύριγμα. Για φάουλ πάνω στον Βουβά. Και έτσι είναι η σειρά του τώρα. Να πάει στην γραμμή στα 22 δευτερόλεπτα. Έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Αστοχή στην πρώτη. Στα χέρια του τώρα και για την δεύτερη κρίσιμη βολή. Θα τη χάσει και αυτή. 21 δευτερόλεπτα. Όλα για την Basket Case ώστε να διεκδικήσει τη νίκη. Μια γρήγορη επίθεση τελικά. Ο Χίχελμις κάνει την προσπίση, αλλά έχει κάνει βήματα. Λάθος από τον παίκτον γηπεδούχων, ο οποίος διαφωνεί. Πετάει στα σκουπίδια έτσι την ευκαιρία για να διεκδίκηση του προβαδίσματος. Λάθος όμως τεινό. Και δεν θα έρθει το καλάθι. Απίστευτο. Από τον Γκλιάτη βλέπει το ρολόι. 5 δευτερόλεπτα. Μερτινιάν για την νίκη. Όχι. Και έτσι οι Trailblazers θα αποδράσουν με το ροζφύλλο αγώνα. Μετά από αυτή την τρομερή εξέλιξη στο φινάλε. Πάρα πολλές ευκαιρίες είχαν στα χέρια τους οι γηπεδούχοι. Για να βάλουν ένα καλάθι που μπορεί να ήταν και το νικητήριο. Αλλά τελικά η νίκη θα πάει στους Trailblazers, οι οποίοι θα πάνε πλέον στο 5-3, από την άλλη Basket Case θα πέσει στο 3-4. Basket Case Trailblazers 33-34.